εκατοντάδες άνθρωποι σε κάθε ειδική διαδρομή. Χωρίς τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού, πολλά θα ήταν διαφορετικά. Θα δώσω λοιπόν το λόγο στον κύριο Αυγερινό, τον πρόεδρο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, και αφού τον ευχαριστήσω και από την πλευρά της Motorsport Greece για την προσφορά τους. Αγαπητέ κύριε Υπουργέ, κύριοι Γενικοί Γραμματείς, εκλεκτοί επίσημοι προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φοιτητές, εκ μέρους του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού χαιρετίζω με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση το σημερινό συνέδριό μας. Περιποιεί για μας ιδιαίτερη χαρά και τιμή η ευγενική πρόσκληση και η παρουσία μας εδώ σήμερα. Επιτρέψτε μου να τονίσω ότι ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός παραμένει ο ακαταμάχητος προμαχώνας της ενεργού εθελοντικής προσφοράς και αλληλεγγύης, είναι ο ακαταγόνιστος πρωτεργάτης, παραστάτης, διάκονος, αρρωγός, αφανής ήρωας της ελληνικής πολιτείας σε κρίσιμες και επιτακτικές ανάγκες, σε μολυσματικές ασθένειες, οποτεδήποτε και οπουδήποτε κληθούμε, θα είμαστε πάντα εκεί, ιδιαίτερα αποτελεσματικοί σε ό,τι κάνουμε. Επιτρέψτε μου επιγραμματικά να τονίσω ότι πορευόμαστε μαζί με τον αγαπητό Υπουργό και αυτό είναι αποτέλεσμα κοινών αρχών θέσεων αντιλήψεων σε θέματα εθελοντισμού, ανθρωπισμού, αλληλεγγύης, αλτρουισμού, κοινής προσφοράς και συνοχής. Και βεβαίως δεν είναι τυχαία αυτή η συμπόρευση, γιατί για μας ο αγαπητός Υπουργός, χωρίς ίχνος κολακίας υπερβολής ισχύματος λόγου, αποτελεί προσωποποίηση ήθους ύφους, προσφοράς, αποτελεσματικότητας και βεβαίως κοινωνικής συνοχής. Επίσης, να τονίσω ότι είναι άξιος εκπρόσωπος του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο οποίος με τον αληθινό και κρυστάλλινο λόγο του όχι μόνο πραγματικά εμπνέει αυτούς που τον ψήφισαν, αλλά και όσους έτυχε να τον γνωρίσουν. Και τέλος πιστεύω ότι διήνυσε και διανύει μια κοινωνική διαδρομή ιδιαίτερη γόνιμη και δημιουργική. Αυτός είναι λοιπόν ο λόγος που και πέρυσι στο Ράλι Ακρόπολης και φέτος πάλι σε αυτό συμμετείχαμε όχι μόνο ενεργά, αλλά απόλυτα αποτελεσματικά. Φέτος 210 εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από 12 διαφορετικά περιφερειακά τμήματα με 22 διασωστικά οχήματα και υγειονομικά οχήματα ήμασταν εκεί από την πρώτη υπερηδική διαδρομή του ΟΑΚΑ μέχρι το τέλος του ράλι στη Λαμία. Ήμασταν επίσης από Πελοπόννησο, Στερεά, Ελλάδα και Αττική σε όλες τις διαδρομές ανεξαιρέτως. Οποιαδήποτε ώρα και στιγμή οι εθελοντές διασώστες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, πλην το ότι προσέφεραν δεκάδες υπηρεσίες σε δεκάδες περιστατικά που χρειάστηκε, έσωσαν, και πρέπει να το τονίσουμε αυτό κύριε Υπουργέ, δεν δημοσιεύθηκε, καλό είναι όμως να ακουστεί, δύο περιπτώσεις πνιγμονής, θεατών που βρίσκονταν εκεί και αν δεν ήταν δίπλα οι εθελοντές μας, δεν ξέρουμε τι δυστυχή κατάληξη θα είχαν. Πρώτες βοήθειες. Πρώτες βοήθειες στο ύψιστο ανθρωπιστικό καθήκον που αναγκαίει όλοι να γνωρίζουμε, γιατί δεν ξέρουμε σε ποιον, ποια στιγμή και πότε θα χρειαστεί να σώσουμε μία ανθρώπινη ζωή. Αυτό επίσης το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι συμπορευόμαστε με τον αγαπητό Υπουργό γιατί πιστεύουμε στο υγιές αθλητικό πνεύμα, γιατί πιστεύουμε στην αξία του υγιούς αθλητισμού. Και αυτό δεν είναι και πάλι σχήμα λόγου, γιατί ο αθλητισμός είναι η μόνη δύναμη, και δεν το λέω εγώ, που μπορεί να εμπνεύσει, μπορεί να ενώσει, μπορεί να δώσει ελπίδα, μπορεί να φέρει την ειρήνη μεταξύ των λαών, μπορεί να γεφυρώσει διαφορές, μπορεί να εμπνεύσει ανθρώπους, μπορεί να διδάξει αξίες και στους ίδιους τους αθλητές, μπορεί πραγματικά να δώσει αυτοπεποίθηση, αυτοσεβασμό, αυτοκυριαρχία και πάνω απ' όλα κοινωνικοποίηση, ομαδικότητα, συλλογικότητα, ευγενή άμυλα.
Γι' αυτό ακριβώς είμαστε υπέρ του υγιούς αθλητισμού. Θέλουμε να εμπνεύσουμε με τα ιδανικά αυτά και τους δικούς μας εθελοντές. Και τι είναι ο εθελοντισμός? Είναι δείκτης και δείγμα πολιτισμού μιας χώρας. Και πραγματικά όσοι από μας, τους ερυθροσταυρίτες, θέλουν να γίνουν εθελοντές, πρέπει να διαπνέονται από ιδιαίτερα ιδανικά ανθρωπισμού και εθελοντισμού. Για μας ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής, είναι πορεία ζωής, είναι προσφορά χωρίς αντάλλαγμα. Αποπνέει αριστοτελικό ήθος και ύφος και περικλεί πανανθρώπινες αξίες λίγος πολύ ξεχασμένες στην εποχή μας, όπως είναι ο σεβασμός, η αλληλεγγύη, ο αλτροϊσμός, η ευγενής άμυλα, η αγάπη προς τον πλησίον, στον πάσχοντα άνθρωπο και συνάνθρωπο. Θέλουμε εθελοντές οι οποίοι θα διαπνέονται από αυτά τα ιδανικά και θα είναι το παράδειγμα της ελληνικής κοινωνίας και ειδικά σήμερα που η κοινωνία τους έχει ανάγκη όσο ποτέ άλλατε. Βλέπουμε ότι δυστυχώς ούτε η οικογένεια ούτε το σχολείο μπορεί να ανταπεξέλθει στις μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις και ανάγκες της εποχής. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θέλουμε πραγματικά να είναι το απάνημο λιμάνι και εχέγγυο της ελληνικής κοινωνίας. Δημιουργούμε ένα καινοτόμο κοινωνικό αλληλέγγυο, αλτρουιστικό, αποτελεσματικό, αλλά κυρίως διαφανή Ερυθρό Σταυρό. Και κάνουμε μία, θα έλεγα, έκκληση και πρόσκληση στα νιάτα να έρθουν και να γίνουν εθελοντές στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Και οι δικοί μας εθελοντές, χωρίς ίχνος υπερβολής, είναι διακριτοί εθελοντές, είναι επαγγελματίες εθελοντές. Υφίστανται μία μακρόχρονη, ειλικρινά δύσκολη, επίπονη και θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση πολλών ωρών που για να μπορέσει κάποιος να τις διατρέξει αυτές τις εκπαιδεύσεις και να δώσει τον όρκο μπορεί να χρειαστεί και 2 χρόνια προετοιμασίας, διότι οι εθελοντές μας είναι συνήθως εργαζόμενοι, θα διαθέσουν τον ελεύθερο χρόνο, τον χρόνο της ψυχαγωγίας, τον χρόνο της άδειας, της οικογενειακής θαλπορής, για να έρθουν και να δώσουν πραγματικά στο όνειρο και στο όραμα του ερυθροσταυρισμού και υγιούς αθλητισμού την αξία που πρέπει. Θέλουμε λοιπόν αυτούς τους εθελοντές. Και αυτοί οι εθελοντές είναι η προστιθέμενη αξία, η τεράστια προστιθέμενη αξία, κύριε Υπουργέ, στο Ράλι Ακρόπολης, η τεράστια προστιθέμενη αξία κάθε χρόνο στο ΑΕΠ της χώρας. Δεν είναι υπερβολή καθόλου. Έχουμε πάνω από 5.000 ενεργούς εθελοντές σε 80 περιφερειακά τμήματα από την Ορεστιάδα μέχρι τη Σιτία και είμαστε υπερήφανοι για το έργο που καθημερινά παράγουν. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε κοντά μας όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εθελοντικό ρεύμα. Αφουγκραζόμαστε τις κοινωνικές ανάγκες και έχουμε σχεδιάσει και υλοποιούμε μία αγαθοποιώ δυναμική που έχει σαν απότερο στόχο και σκοπό την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και κοινωνικής αλληλεγγύης, την ενδυνάμωση του εθελοντικού ρεύματος που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, όσο ποτέ άλλοτε, και βεβαίως την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών για να αποφεύγονται φαινόμενα περιθωριοποίησης και απομονωτισμού ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Πριν από 2 μέρες είχαμε την Παγκόσμια ημέρα των ατόμων με αναπηρία. Όχι μόνο τιμούμε, όχι μόνο είμαστε δίπλα τους, αλλά τους θέλουμε και αυτούς συνοδοιπόρους στο ωραίο αυτό έργο του εθελοντισμού. Κύριε Υπουργέ, να ευχαριστήσω και πάλι θερμά για αυτή την εμπιστοσύνη σε μας. Θα είμαστε δίπλα σας και θα συμβαδίσουμε σε έναν ανοιχτό ορίζοντα δράσεων και ενεργειών. Έχουμε πετύχει πολλά μαζί, επενδύουμε σε ακόμη περισσότερα. Ευχαριστώ θερμά όλες και όλους.